στο πρώτο λεπτό Λιτοφτσέγκο το φάουλ. Περνάει την μπάλα, Καρασάβας με γροθιές και κόρνερ. Λιτοφτσέγκο. Σοφιανόπουλος, Καρασάβας θα διώξει με γροθιές μπροστά από τον Τσαλουκίδη. Λιτοφτσέγκο με πολύ φάλσο, Προτάσοφ, Καρασάβας θα κόψει με τα πόδια, νέα κεφαλιά και γκολ από τον Γιώτη Τσαλουκίδη. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 24, έγινε πολύ ωραία το φάουλ, έκοψε ο Καρασάβας και ο Τσαλουκίδης στο 1-0. Λιτοφτσέγκο στο κόρνερ, κινείται κεφαλιά, θα κόψει ο Καρασάβας και τελικά θα έρθει με ένα βολέο Ξάνθης να πετάξει την μπάλα κόρνερ. Συγκρούστηκαν ο Καραταΐδης με τον Σοφιανό. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό για τον παίκτη του Εθνικού. Ο Χάρης Σοφιανός αποχωρεί κάτω από τα χειροκροτήματα των 25.000 φιλάθλων. Από ό,τι έδειξαν οι αντιδράσεις των συμπαιχτών του, ο τραυματισμός του πρέπει να είναι σοβαρός. Καρατιάλης. Λιτοφτσέγκο. Πολύ ωραία παλιά παίζεται, λέει ο Κώστας. Ο Φιανόπουλος είναι μόνος του, πλασάρι. Θα κόψει ο Καρασάβας, προσπαθεί ο Κοφίνης να επαναφέρει. Θα πέσει κάτω και έχουμε φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή του Εθνικού. Για τον Κοφίδη που έχει ενό χώρο μπροστά του. Πέρασε παλιά, πέσανε λέει ο Πόπτης, ο Προτάσοφ θα κόψει για ακόμα μια φορά ο Καρασάβας. Μαυρομάτης προστιγμή το λάθος και έχουμε φάουλ, καθαρό φάουλ από τον Ξάνθη. Λιτοφτσέγκο θα πετάξει την μπάλα στον Καρατιάλη. Καρατιάλης με τον Τσιπλάκη και τον Λεβογιάννη. Χατζίδης, Τσαλουκίδης και η μπάλα ελάχιστα. Πώς το πέντε λεπτό για το δεύτερο ημίχρονο. Προσπαθεί ο Βλάχος, σηκώνει ο Κόρτος. Ο διετής όμως δεν θα δώσει σημασία στον Εκόλκο, ο οποίος κάτω έχει δείξει και είναι το γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Αναστόπουλο ακριβώς στο 25 του δεύτερου ημίχρονου, ενώ διαμαρτύρονται οι παίκτες του Εθνικού προς τον Επόπτη και στον Διετή. Ξανά η φάση, έγινε μια κεφαλιά, δεν φαίνεται στο βάθος ο Επόπτης, ο Αναστόπουλος θα γυρίσει εντυπωσιακά και ένα πολύ όμορφο γκολ, πράγματι 2-0. Προτάσοφ, τρέχει να κλείσει ο Μαυρέας, ο Προτάσοφ θα μπει, θα πλασάρει και ο Καρασάβας για ακόμα μια φορά καταχειροκροτούμενος την μπάλα κόρνερ. Λιτοφτσέγκο πετά την μπάλα για τον Αναστόπουλο, ο Αναστόπουλος έχει φύγει πολύ δεξιά, ο Καρασάβας για ακόμα μια φορά εντυπωσιακός την μπάλα κόρνερ. Αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Η σέντρα με τα αριστερό. Προσπαθεί ο Προτάσοφ να βρει ένα διάδρομο, σουτάρει η μπάλα στο δοκάρι.